level than you are the guys on, nah, nah. Giving them out, giving them out, baby girl giving me out. I am the sun to breathe itself, the one that's hatched the spell. Yes, παιδιά, Φώτης εδώ και καλώς ήρθατε στο δεύτερο μας επεισόδιο στο FF News GR. Σήμερα έχουμε ένα θετικό νέο. Ούψ, sorry, λάθος, μπερδεύτηκα εγώ. Έχουμε δύο θετικά νέα και ένα αρνητικό νέο. Γι' αυτό θα πάμε πρώτα στο αρνητικό νέο και μετά θα πάμε στα δύο θετικά νέα. Λοιπόν, το αρνητικό νέο που ήταν πριν μια εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, είναι ο Σάντρ. Κάποιοι δεν τον ξέρετε. Ο Σάντερ είναι ένας μεγάλος σκάμπερ. Λογικά στον τίτλο θα είχα γράψει ένας μεγάλος σκάμπερ αυτός. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι μεγάλοι σκάμπερ σαν γι' αυτόν, αλλά ξέρω πως αυτό το παιδί σκαμάρει πάρα πολλά άτομα. Και προσπαθούσε να σκαμάρει και το Χάνιξ και τον Τζον και πολλούς άλλους, να φανταστείτε. Ακόμα και εμένα είχε σκαμάρει, όταν θυμάστε που σας έλεγα την ιστορία μου σε ένα live stream που με σκάμαρε, με έκανε reboot κτλ. Αυτός, ο Σάντερ. Για όσο το ξέρετε, είναι ένα παιδί που για κάποιο λόγο προσπαθεί να σκαμάρει πάρα πολλά άτομα. Όχι λίγα, πολλά άτομα. Και μερικοί τον έκραξαν, λογικό, ο Τζον και τα λοιπά, ότι είναι σκάμερ. Ακόμα και εγώ τον έκραξα και καλά να πάθει. Και όταν τον έγραφε, ξέρω εγώ, όταν τον έγραφαν μερικοί μηνύματα και τέτοια, έλεγε μπούρδες, δικαιολογίες τώρα και τα λοιπά. Και ναι, γενικά να προσέχετε με τους scammers, μην δίνετε axe και emails κτλ. Μην κάνετε trade γενικά με όποιους δεν ξέρετε. Κάντε, ξέρω εγώ, με τον κολλητό σας φίλο ή κάντε με κάποιον που εμπιστεύεστε τέλος πάντων. Μην κάντε με όποιον άνε που δεν ξέρετε, ξέρω εγώ, είναι απλά από το ίντερνετ. Οπότε δεν ξέρετε τι θα κάνει αυτός. Αυτός μπορεί να σας κλέψει το axe. Και ναι. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη μας είδηση που είναι ο Παυλάκος. Ο Παυλάκος και ο Μεφ Κώστας. Αυτούς δεν τους ήξερα εγώ από την αρχή, μπορεί να μην τους ξέρετε και εσείς μερικοί. Είναι δύο καλοί FF players που μπήκανε στο φέτος, στο solo tournament, πιστεύω ότι ήταν. Τι είναι με τον Παυλάκο και τον FF και τον MF Κώστας. Ο Παυλάκος βγήκε πρώτη θέση στο solo tournament, που αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το ελληνικό community, πιστεύω. Και εγώ γενικά δεν τον ήξερα από την αρχή, μετά όταν έβλεπα μερικά stories από μερικούς τον έμαθα. Και πιστεύω πως είναι ένας από τους καλύτερους FF players στην Ελλάδα. Έτσι πιστεύω τώρα. Συγχαρητήρια στον Παυλάκο, δεν σε ξέρω φίλε μου, αλλά συγχαρητήρια σε σένα που βγήκε στην πρώτη θέση. Και συγχαρητήρια και στο MF Κώστα που βγήκε τελικό και βγήκε 8η θέση. Μπράβο του και σε αυτόν, ωραίος. Μπράβο σας και τους δυο. Και ναι. Λοιπόν, η τελευταία μας είδηση που είναι για σήμερα είναι Free Fire Greece ή αλλιώς Nick. Ο Nick την προηγούμενη νύχτα είχε φτάσει 10k subs, νομίζω κάπου τα μεσάνυχτα κάπου εκεί. Συγχαρητήρια στο Free Fire Greece, ειλικρινά του αξίζει το παιδιού, το αξίζει να πάει 10k subs. Είναι ο δεύτερος FF player Έλληνας που πήγε 10k, γιατί ο πρώτος είναι ο Hydra φυσικά. Συγχαρητήρια στον Free Fire Greece που έφτασε αυτό το στόχο. Ελπίζω να φτάσει και παραπάνω. Εντάξει, εγώ αποκλείται αυτό σε 10k, λογικό. Αλλά συγχαρητήρια, ελπίζω να φτάσουν και οι υπόλοιποι τέτοιο στόχο, όπως ο Τζον και οι υπόλοιποι FF players. Και ναι, αυτά γενικά ήταν τα νέα για το σημερινό βίντεο. Είχαμε τρία νέα. Εντάξει, μικρό το βίντεο πάλι. Αλλά ναι. Αυτά ήταν τα νέα μάγκες, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Πείτε μου αν θέλετε να συνεχίσω αυτή τη σειρά. Ξέρω πως μερικές φορές τα λέω λίγο κάπως και λίγο περίεργα είναι το βιντεάκι αυτό. Αλλά ναι, τι να κάνουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων μάγκες, τα λέμε. Bye bye, να έχετε καλή μέρα. Προσέξτε τους scammers. Και ναι, bye bye.